Εδώ είμαστε. Νομίζω ότι θα φύγουμε. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μιλήσει για τη Max 560, αλλά στη Βαλένθια είναι τόσο όμορφα που μείναμε για να μιλήσουμε αλλά και να οδηγήσουμε Yamaha MT10. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που θα ανέβω στη σέλα και θα οδηγήσω αυτή την ιδιαίτερη cross-plane, δεν καταλαβαίνω τι άλλο έχουν να φτιάξουν, να βελτιώσουν οι φίλοι μας σχεδιαστές από το τμήμα R&D της Yamaha. Εδώ όμως κάτι άλλαξε και αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά. Άλλαξαν τα μάτια, μπήκανε φρύδια, όπως μας έχει συνηθίσει η Yamaha, αλλάζει το facelift και το μουσούδι από όλα τα μοντέλα της. Έτσι και αυτό ακολουθάει τη σχεδιαστική γραμμή του MT-07 που και αυτό στη Βαλένθια το έχουμε παρουσιάσει και φυσικά του MT-09. Θα μπορούσε λοιπόν η μεγάλη αδερφή, η πιο μπαμπάτσικη, η πιο καρδαμωμένη και ταρατατζούμ να μην βάλει και αυτή δύο φρύδια. Άλλαξε η εμφάνιση, δεν άλλαξε όμως απλά ο Μανολιός γιατί έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Η μοτοσικλέτα έχει γίνει διαφορετική και σε κάποια ακόμα σημεία που αυτές οι μικρές πινελιές, παύλα λεπτομέρειες, είναι που δίνουν ένα ακόμα αβαντάζ, που κάνουν τη διαφορά. Να μιλήσουμε λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε από το μούτρο, και για τα ηλεκτρονικά συστήματα και την καινούρια οθόνη που θα φιλοξενήσει 4 προγράμματα για τη διαχείριση της υποδύναμης. 4 διαφορετικά modes δηλαδή, τα οποία μπαίνοντας στο υπομενού μπορούμε να τα ξαναματαλλάξουμε. Και okay, άλλαξε το μπροστά κομμάτι. Μπήκανε αυτά τα ηλεκτρονικά, άλλαξε η οθόνη, μπήκε και το βρούστινου βρούστινου, όπως συχνά πυκνά σας λέω και σας αρέσει, για να αλλάζουμε το μενού από το υπομενού και έγινε ακόμα πιο tech, ακόμα πιο καινούρια, ακόμα πιο σύγχρονη στο πλαίσιο του 2022. Τι μου άρεσε όμως εμένα, που άλλαξε και για πολλούς δεν είναι διαφορά, για μένα όμως και για αυτούς που ήταν ιδιοκτήτες MT10, πραγματικά εδώ εντοπίζεται διαφορά. Γίνανε ακόμα ελαφρύτερες οι ζάντες, η τροχή της μοτοσικλέτας. Αυτό το τετράμπρατσο σύνολο έγινε λίγο πιο ελαφρύ. Οι παλιοί μοτοσικλετιστές εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 90, βγάζανε και δίνανε πολλά χαρότα, πολλά λεφτά για να βάλουν ζάντες ακριβές από περίεργα υλικά. Και πραγματικά κάτι άλλαζε. Αυτό έχει κάνει η Yamaha. Αλλάζοντας το υλικό, το κράμα από τις ζάντες, και δημιουργώντας χαμηλότερο μη αναρτώμενο βάρος, κρατήστε το αυτό, σε κάποιο επεισόδιο θα μιλήσουμε γι' αυτό, έχει ανεβάσει την ποιότητα κύλησης. Έχουμε δηλαδή μικρότερη αδράνεια από τη ζάντα, πιο γρήγορο στρίψιμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παράλληλα, μαζί με το στρίψιμο, τι άλλο θα μπορούσε να αλλάξει με μια ελαφρύτερη ζάντα? Μα φυσικά και το φρενάρισμα. Γιατί το φρενάρισμα ξεκινάει από το βάρος του τροχού. Και εδώ η Yamaha πρόσεξε και έφτιαξε μία μοτοσικλέτα με ένα ολοκληρωμένο σύνολο και κάποιες πινελιές που την κάνανε ακόμα καλύτερη. Πάμε να ανέβουμε σέλα για να δούμε και ride position που είναι πάρα πολύ σημαντική σε μία τέτοια μοτοσικλέτα που εκτός από Street Fighter και Hyper Naked, όπως μας λέει η Yamaha, είναι ουσιαστικά μία σπορ μοτοσικλέτα αλλά και με καθημερινά χαρίσματα.
έχει αλλάξει και το τεπόζιτο μπροστά. Έχει μπει ένα σύστημα αεραγωγών ακριβώς από πάνω, το έχει κάνει πιο επιθετικό. Και το μεγάλο τεπόζιτο σου δίνει μια εικόνα έγκλης, βαρύτητας. Η μοτοσυκλέτα, αν και δεν είναι βαριά, είναι 212 κιλά γεμάτη. Όταν ξεκινήσεις, όταν ανοίξεις τον γκάζι και πάρεις αυτό το μουγκριτό από το γεμάτο ροπή κινητήρα, πραγματικά εξαφανίζεται το βάρος της. Γίνεται σαν ένα παιχνιδιάρικο 600. Εμείς όμως ήρθαμε εδώ πέρα για να δούμε θέση οδήγησης. Φαρδιά πλατιά και αναπαυτική σέλα και το τιμόνι έρχεται ψηλά. Για τους ιδιοκτήτες των MT-09 η μοτοσυκλέτα είναι λιγάκι πιο σπορ, δηλαδή λίγο πιο ψηλά η λεκάνη, λίγο πιο χαμηλά το τιμόνι. Άρα έχουμε μια πιο σπορ θέση οδήγησης με τις γωνίες στα πόδια να είναι πάρα πολύ φιλικές. Δηλαδή μπορείς να μείνεις στη αυτής της μοτοσυκλέτας για πάρα πολλή ώρα χωρίς να σε ενοχλήσει τίποτα από το σώμα σου, ακόμα και αν αυτό είναι αγύμναστο. Τα χρώματα της μοτοσυκλέτας είναι ιδιαίτερα. Έχουν έτσι κάτι από τη δεκαετία του 90. Έχουν κάτι τίστο διαφορετικό, το πιο space, old σκουλιά, γιαπωνέζικη old σκουλιά. Η μοτοσυκλέτα ανήκει ξεκάθαρα στην οικογένεια Dark Side of Japan. Δηλαδή είναι ένα σύνολο που πραγματικά ξυπνάει μνήμες. Αυτό που θέλω να εστιάσω για τη συγκεκριμένη MT-10 είναι ότι είναι ακόμα πιο εύκολη, ακόμα πιο παιχνιδιάρα, ακόμα πιο γεμάτη, ακόμα πιο ροπάτη. Και αυτό είναι πραγματικά που με μαγεύει, με τρελαίνει, μου αρέσει σε αυτήν η μοτοσυκλέτα, γιατί είναι ένα σύνολο που είναι και εύκολο και καθημερινό, τολμάω να πω, αλλά παράλληλα είναι μια δυναμική, μια εκρηκτική μοτοσυκλέτα. Δεν σας είπα όμως ότι έχει 166 ύπους. Την ευχαριστηθήκαμε, την οδηγήσαμε σε όλα τα τερέν. Είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε σε βρεγμένο τερέν με αρκετό νερό. Εδώ βέβαια στην Ισπανία η δρόμη είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα και μας δώσαν την ευκαιρία να δούμε ότι μια καλή ασφάλτος, ένας καλός ασφαλτοτάπητας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να μην φοβάσαι. Παρ' όλα αυτά η μοτοσυκλέτα είναι όρημη, δεν είναι απλά δυνατή, δεν είναι απλά παιχνιδιάρα, κρατήστε το αυτό. Είναι μια όρημη μοτοσυκλέτα, ένα όρημο και εύκολο σύνολο. Μην τρομάξετε στο άκουσμα των 1000 κυβικών εκατοστών και των 166 ύπων. Μπορείτε πραγματικά να την οδηγήσετε εύκολα, ευχάριστα και προπάντων με ασφάλεια. Μετά από λίγο βέβαια στέγνωσε ο δρόμος και εκεί θυμήθηκα τα χαρίσματα, τη δύναμη, την έγκλη, την εκρηκτικότητα της Yamaha MT-10. Αυτά τα λίγα ή τα πολλά, εδώ, από την πανέμορφη Ισπανία, από τη Βαλένθια, που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε δύο εκπληκτικά μοντέλα της Yamaha. Πριν από μία εβδομάδα μιλήσαμε, σας παρουσιάσαμε για τη Max 560 και τώρα για MT-10. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Yamaha που μας έδωσε την ευκαιρία να πάρουμε αυτό το οδηγικό feedback και αυτή τη διαφορετική εμπειρία μέσα από την πανευρωπαϊκή παρουσίαση. Θέλουμε να ξέρετε ότι η μοτοσυκλέτα θα την οδηγήσουμε και επί ελληνικού εδάφους, θα τα ξαναπούμε, αλλά εσείς μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να φοράτε πάντα όλο σας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Πήγα να τελειώσω. Πού πας. Σας είπα πόσο κάνει η μοτοσυκλέτα. Η αρχική της τιμή είναι στις 16.200 ευρώ.